Η τέχνη γεννιέται μέσα από την κοινωνία, δεν είναι έξω από αυτήν. Είναι κομμάτι της. Μία από τις βασικές ιδιότητές της είναι να είναι αποκαλυπτική. Ενώπιον λοιπόν ως έργου δεν μπορείς να υπεκφύγεις. Θα δεις την αλήθεια, θες δε θες. Όπως έγινε και στο δικό μας έργο. Γίνεσαι μάρτυρας αυτού. Οι θεατές είναι συμμέτοχοι σε όλο αυτό. Βλέπουν την αλήθεια των ηθοποιών, των ρόλων, και δουλεύουν τη δική τους αλήθεια μέσα από αυτή. Έτσι έγινε και με εμάς. Αν θυμάσαι, δουλεύτηκε μια ανθρώπινη σχέση, μια διαφορετική σχέση αγάπης, πέρα από την όρμα και την κανονικότητα. Πάρα πολλοί φύγανε προβληματισμένοι πάνω σε αυτή τη συνθήκη. Είναι ωραίο να προβληματίζονται μέσα από τα έργα μας. Γενικά η τέχνη βοηθάει το θεατή να ταυτοποιηθεί με έναν άλλον τρόπο σκέψης. Εκεί παρεμβαίνει η τέχνη, η κίνηση, το θέατρο, ένας πίνακας ζωγραφικής. Αυτό. Γίνεσαι μάρτυρας λοιπόν αυτού. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι πλέον η ηγεσία της Ευρώπης έχει επιλέξει την Ευρώπη φρούριο απέναντι στους μετανάστες από το Αφγανιστάν και τη Συρία. Ναι. Πολλά κόμματα βρίσκονται σε ρυθμιστικό ρόλο, κυβερνητικό σχεδόν, στα κράτη-μέλη, με ομοφοβικό λόγο. Ναι. Γι' αυτό σήμερα συζητάμε. Σκεφτόμενοι ως θεάτρια αυτής της σπουδαίας προσπάθειας που έκαναν ένα σπουδαίο μπουκέτο γυναικών, ότι κοίτα να δεις, δεν τα έχουμε καταφέρει τόσες δεκαετίες μετά. Την ίδια στιγμή το έργο σου λέει ότι αν τα κατάφεραν αυτές οι δύο γυναίκες τότε, δεν έχουμε κανένα άλοθη, καμία δικαιολογία το 2023 να μην προσπαθούμε. Έτσι είναι. Τα κατάφεραν με κόστος. Αλλά το έζησαν. Έδωσαν τη μάχη λοιπόν απέναντι στον ναζισμό, έδωσαν τη μάχη απέναντι στις ταξικές προκαταλήψεις, απέναντι στις φυλετικές προκαταλήψεις και βεβαίως με κόστος της ζωής τους, κυριολεκτικά η μία εκ των δύο, αλλά άφησαν αυτή την τεράστια παρακαταθήκη που εσύ την έκανες χορό, οι σπουδές Το κοινοθέτες. μετουσιώσαμε εκεί με το χώρο, με την κίνηση. Ακριβώς. Οι Μετουσιώσαμε. σπουδές ερμηνεύτριες με τη βοηθεία της σπουδαίας συγγραφέας και ερευνήτριας και σκηνοθέτητας μας στέλνουν ένα μήνυμα ότι το 2023, αν τα κατάφεραν η Φελίτσε και η Λίλη, εμείς δεν πρέπει να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Ακριβώς, ακριβώς. Και ευτυχώς που υπάρχουν οι Φελίτσε.